Θα καλημερίσω σήμερα στη συχνότητα τον επίκουρο καθηγητή στο τμήμα Πολιτικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Κρήτης, με ειδίκευση στο συνταγματικό δίκαιο, τον κύριο Κεσόπουλο, πρόεδρο του Ενιαίου Φορέα Διδασκόντων της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών και μέλος της δικού σας Επιτροπής Πανελλήνιας Ομοσπονδίας των Πανεπιστημιακών. Κύριε Κεσόπουλε, καλημέρα. Καλημέρα κύριε Σαχίν, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Και εγώ για την ανταπόκριση. Κύριε Κεσόπουλε, είναι ένα νομοσχέδιο που κατά 70% ενισχύει το δημόσιο πανεπιστήμιο και κατά ένα 30% έχει πρόνοιες για την ίδρυση παραρτημάτων μη κρατικών, μη κερδοσκοπικών πανεπιστημίων στη χώρα. Αυτή είναι η επίσημη αναφορά. Συμφωνείτε? Κύριε Σαχίνη, δεν συμφωνώ. Κατά τη γνώμη μου, στην περίπτωση της κατάθεσης του συγκεκριμένου νομοσχεδίου έχουμε παραβίαση του συντάγματος. Και πριν μπούμε στην ουσία της υπόθεσης, στην ουσία της συζήτησης, θα ήθελα για λίγο να πω γιατί κατά τη γνώμη μου είναι σημαντικό να μιλάμε για το Σύνταγμα και γιατί είναι σημαντικό να ξέρουμε για ποιους λόγους οφείλουμε να υπερασπιζόμαστε το Σύνταγμα. Το Σύνταγμα είναι ένα πλαίσιο γραπτών κανόνων το οποίο θέτει τους θεμελιώδεις κανόνες της κοινωνικής συμβίωσης σε μια πολιτεία και ταυτόχρονα τι κάνει, θέτει όρια τόσο στην πολιτική όσο και στην οικονομική εξουσία. Και αυτό κατά τη γνώμη μου είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δηλαδή, σε ένα κράτος δικαίου, το δίκαιο είναι αυτό το οποίο περιορίζει, το οποίο οριοθετεί το κράτος και όποιον άλλον ασκεί εξουσία. Αν αυτή η έννοια υποχωρήσει, αν δηλαδή πάμε σε μια λογική με βάση την οποία οι κανόνες δεν δεσμεύουν ούτε τους κρατούντες ούτε τους οικονομικά ισχυρούς, τότε καταλαβαίνετε ότι προχωράμε σε καταστάσεις χάους και σε καταστάσεις ζούγκλας. Γι' αυτό κατά τη γνώμη μου είναι πολύ σημαντικό να ξέρουμε τι είναι το Σύνταγμα και γιατί είναι ουσιώδες να το υπερασπιζόμαστε. Τώρα, τίθεται το ερώτημα. Το θέσατε κι εσείς πριν από λίγο. Είναι στατικό το Σύνταγμα? Απάντηση όχι. Προφανώς το Σύνταγμα εξελίσσεται, προφανώς το Σύνταγμα προσαρμόζεται και προφανώς ισχύει καταρχήν αυτό που λέει η κυβέρνηση, ότι μπορούμε να υιοθετήσουμε μία δυναμική ερμηνεία των ενιών και των όρων του Συντάγματος. Σε αυτό είμαστε σύμφωνοι. Το ερώτημα είναι όμως το εξής. Μπορεί η δυναμική ερμηνεία να καταλήξει σε μία νοηματοδότηση αντίθετη από αυτήν την οποία προβλέπει το γράμμα του Συντάγματος? Δηλαδή, εδώ πέρα, τα είπατε κι εσείς προηγουμένως, αν μου επιτρέπετε να τα επαναλάβω. Έχουμε δύο διατάξεις οι οποίες λένε η ανώτατη εκπαίδευση παρέχεται αποκλειστικά από ιδρύματα που αποτελούν νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου. Μπορούμε να πούμε ότι ερμηνεύοντας αυτή τη διάταξη εννοούμε ότι επιτρέπεται και από νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου? Και προχωρώντας, παράγραφος 8, η σύσταση ανώτατων σχολών από ιδιώτες απαγορεύεται. Κύριε Σαχίνη, όποια ερμηνεία του δικαίου και αν υιοθετήσουμε, το ρήμα απαγορεύεται, δεν γίνεται να το κάνουμε να εννοεί επιτρέπεται. Δεν γίνεται. Δηλαδή τα νομικά είναι μια επιστήμη, δεν είναι μεταφυσική. Οπότε, πού θέλω να καταλήξω. Το Σύνταγμα εξελίσσεται και προσαρμόζεται, αλλά όταν θέλουμε να πάμε σε μια τέτοια διαφοροποίηση, η οποία δεν μπορεί να ικανοποιηθεί ερμηνευτικά, τότε τι κάνουμε, προχωρούμε σε αναθεώρηση του Συντάγματος. Αν μπορούσαμε τα πάντα να τα αλλάξουμε ερμηνευτικά, δεν θα είχαμε ανάγκη τις συνταγματικές αναθεωρήσεις. Και στο σημείο αυτό σας θυμίζω ότι το άρθρο 16 τέθηκε σε μία διαδικασία αναθεώρησης τρεις φορές τα τελευταία 23 χρόνια. Πρώτη φορά το 2001, απορρίφθηκε. Δεύτερη φορά το 2008, τα θυμάστε, υπήρχε ένας συνενετικός δικοματισμός τότε. Αρχικά τη στήριζαν αυτή την αναθεώρηση του άρθρου 16 πάνω από 250 βουλευτές. Λόγω των αντιδράσεων του φοιτητικού κινήματος και ευρύτερα της πανεπιστημιακής κοινότητας δεν ολοκληρώθηκε αυτή η αναθεώρηση.
Τρίτη φορά το 2019 πάλι τέθηκε προς αναθεώρηση το 16 και εκείνη τη φορά ματαιώθηκε η αναθεώρησή του. Εφόσον λοιπόν αυτή η αναθεώρηση απασχόλησε τη Βουλή 5 χρόνια πριν, δεν μπορεί κανένας σοβαρός άνθρωπος να ισχυριστεί ότι οι κοινωνικές οικονομικές συνθήκες το 2019 που απορρίφθηκε η αναθεώρηση του 16 ήταν τόσο διαφορετικές σε σχέση με το 2024. Θέλω να πω δηλαδή ότι δεν τρέχουμε μόνο πίσω στο 1975, έχουμε πολύ πρόσφατες διαδικασίες με βάση τις οποίες όλες οι κυβερνήσεις είπαν, όλες οι πλειοψηφίες που θέλησαν να αλλάξουν το Σύνταγμα, είπαν ότι για να ιδρυθούν ιδιωτικά πανεπιστήμια δεν μπορούμε να το κάνουμε ερμηνευτικά, να αλλάξουμε το νόημα των λέξεων, αλλά πρέπει να πάμε σε μια διαδικασία αναθεώρησης του Συντάγματος. Άρα, κύριε Κεσόπουλε, και συγγνώμη που διακόπτω τον ιρμό σας, παρακαλώ. Λέτε, υπάρχει ένα θέμα βαθύτερα πυρηνικής ουσίας, ότι το Σύνταγμα δεν μπορεί κάθε φορά να το εμπιστευόμαστε σε ερμηνευτικές γνωμοδοτήσεις, αν δεν μας κάνουν κάποιες πτυχές του, και εφόσον υπάρξει η ευρύτατη κοινοβουλευτική συνένεση, ας πάνε σε αναθεώρηση του Συντάγματος. Αλλά όσο υφίσταται, δεν μπορείς να λες à la carte υφίσταται, αλλά έχω και μία γνωμοδότηση απ' έξω κορυφαίου συνταγματολόγου. Το είπε χθες ο Υπουργός Παιδείας στη Βουλή, ότι εμείς διαλέγουμε να εμπιστευτούμε γνωμοδοτήσεις κορυφαίων καθηγητών του συνταγματικού, αυτό που υπηρετείτε κι εσείς, και του διοικητικού. Με συγχωρείτε, εσείς λέτε εδώ ότι εσείς να εμπιστευτείτε όποιον θέλετε, αλλά το Σύνταγμα είναι Σύνταγμα και αν θες να το αλλάξεις υπάρχει συγκεκριμένη διαδικασία η αναθεώρησή του. Σωστά? Απολύτως σωστά. Μάλιστα. Και ήθελα να συμπληρώσω και το εξής. Πριν από ένα χρόνο ο Πρωθυπουργός, όχι πολύ παλιά, πριν από ένα χρόνο, είχε δηλώσει το εξής. Στο πρόγραμμά μας συμπεριλαμβάνεται η ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων. Γιατί είμαστε ένα φιλελεύθερο κόμμα, πιστεύουμε σε μια ελεύθερη οικονομία και θέλουμε να ιδρύσουμε ιδιωτικά πανεπιστήμια. Αυτό όμως δεν μπορούμε να το κάνουμε, γιατί δεν μας το επιτρέπει το Σύνταγμα. Κυριάκος Μητσοτάκης, άνοιξε 2023. Τι άλλαξε? Άλλαξε ο συσχετισμός των πολιτικών δυνάμεων. Δηλαδή, αυτό που κατά τον ίδιο τον Πρωθυπουργό πριν από ένα χρόνο δεν γινότανε, γιατί δεσμευόταν από το Σύνταγμα, σήμερα γίνεται. Άρα λοιπόν τι έχουμε εδώ? Έχουμε μία ερμηνεία των συνταγματικών διατάξεων βάση του πολιτικού συσχετισμού των δυνάμεων. Με συγχωρείτε, αυτό δεν είναι ούτε επιστημονικό ούτε συνταγματικό. Και άρα λοιπόν θα ήθελα να πω ότι αν είμαστε ειλικρινείς στον τρόπο με τον οποίο προσπαθούμε να ερμηνεύσουμε το Σύνταγμα, δεν γίνεται να επιστρατεύουμε διαφορετικά επιχειρήματα ανάλογα με το ποιος είναι ο σχετισμός των δυνάμεων στην πολιτική σκηνή και στο κοινοβούλιο. Ναι. Νομίζω ότι είναι σαφές αυτό. Δεν είναι δηλαδή όπως βολεύει την εκάστοτε πλειοψηφία, δεν είναι η μοναδική, την εκάστοτε όσο θηριώδης και να είναι. Το Σύνταγμα δεν είναι αυτό το πράγμα να μεταμορφώνεται, λέτε, ανάλογα με το ποιος κυριαρχεί πολιτικά. Εάν αυτός που κυριαρχεί πολιτικά θέλει να επιφέρει αλλαγές στο Σύνταγμα, μπορεί να πάει με τους 180, 200, 250 πλάς και να τα αλλάξει. Άλλο αυτό. Αλλά εδώ, όσο ισχύει, λέτε, δεν μπορεί να λες έχω την εκάστοτε πλειοψηφία και κάνω ό,τι μ' αρέσει. Σας είπα προηγουμένως ότι το Σύνταγμα έχει ένα χαρακτηριστικό. Ποιο είναι αυτό το χαρακτηριστικό? Ότι θέτει τους θεμελιώδεις κανόνες και οριοθετεί την πολιτική και την οικονομική εξουσία. Και αν χαθούν αυτά τα στοιχεία, τότε υποχωρεί η ίδια η έννοια του κράτους δικαίου. Το Σύνταγμα όμως έχει και ένα δεύτερο χαρακτηριστικό, στο οποίο θα ήθελα να αναφερθώ. Έχει αυστηρό χαρακτήρα. Τι σημαίνει αυστηρός χαρακτήρας του Συντάγματος? Σημαίνει ότι για να τροποποιηθεί, για να αλλάξει, για να αναθεωρηθεί, δεν ακολουθείται η ίδια διαδικασία όπως ακολουθείται για έναν κοινό νόμο. Ένα κοινό νόμο μπορεί να τον αλλάξει μία πλειοψηφία όποτε θέλει. Καταθέτει ένα νομοσχέδιο στη Βουλή, σε 10 μέρες ψηφίζεται και τροποποιείται ο κοινός νόμος. Στη διαδικασία αναθεώρησης του Συντάγματος, τι προβλέπετε? Προβλέπετε ότι θέλεις δύο βουλές, την προτείνουσα Βουλή, η οποία να ορίσει ποιες διατάξεις πρέπει να αναθεωρηθούν. Εκεί χρειάζεσαι
πλειοψηφία είτε απόλυτη 151 βουλευτών είτε ενισχυμένη 180, μεσολαβούν εκλογές και μετά έρχεται δεύτερη βουλή, η αναθεωρητική βουλή, η οποία αν στην πρώτη είχε 151, στη δεύτερη χρειάζεσαι ενισχυμένη 180 και το αντίστροφο. Αν στην πρώτη είχε 180, στη δεύτερη χρειάζεσαι απλή των 151. Άρα λοιπόν είναι μια διαδικασία χρονοβόρα και σύνθετη. Η κυβέρνηση εν προκειμένου παραδέχεται ότι θέλει, ότι σκοπεύει να αναθεωρήσει το άρθρο 16. Και το αυτονόητο ερώτημα στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι γιατί δεν αναθεωρεί πρώτα το άρθρο 16 σύμφωνα με το πρόγραμμά της και εφόσον έχει και ευρεία κοινοβουλευτική στήριξη ενδεχομένως και στη συνέχεια να προχωρήσει την ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων χωρίς κανείς να μπορεί να πει το παραμικρό. Τώρα η απάντηση σε αυτό το ερώτημα καταλαβαίνετε ότι δεν είναι προφανής, αλλά κάθε λογικός άνθρωπος μπορεί να εικάσει ότι για κάποιους λόγους βιάζονται. Μάλιστα. Να ιδρύσουν ιδιωτικά πανεπιστήμια κατά παράκαμψη ή κατά παραβίαση του συντάγματος. Αλλά αυτά κατά τη γνώμη μου, κύριε Σαχίνη, είναι επικίνδυνα θεσμικά παιχνίδια. Καλά. Η χώρα έχει μπει σε αυτά τα επικίνδυνα θεσμικά παιχνίδια, το ξέρετε καλύτερα από μένα, από το 10-11 και μετά ως προς το Σύνταγμα. Αλακάρτ ερμηνεύεται και με πράξεις και με προεδρικά διατάγματα προχωρούσαμε και στα μνημόνια. Αλλά προσέξτε τώρα εδώ, υπάρχει μια τρίπλα και την επικαλείται όλη η κυβερνινόσα παράταξη. Σύσταση ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων από ιδιώτες. Έχουμε σύσταση? Όχι, απαντάνε. Εδώ έχουμε εγκατάσταση ήδη υπαρχόντων νομικών προσώπων που λειτουργούν ως ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έρχονται εδώ για να κάνουν παράρτημα. Άρα τι μας λέτε όλοι όσοι διαφωνείτε? Κοιτάξτε, αυτό τώρα είναι ένα νομικό ζήτημα το οποίο αναγκαστικά θα κριθεί στο μέλλον από το Συμβούλιο της Επικρατείας. Άρα δεν μπορούμε ούτε να προβλέψουμε ούτε να προφητεύσουμε τι θα πει εν προκειμένου το Συμβούλιο της Επικρατείας. Το οποίο έχει πάρει θέση μία φορά επί τούτου. Αυτό ήθελα να πω. Αυτό το οποίο γνωρίζουμε είναι ότι αυτή τη στιγμή η νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας λέει ότι σε περίπτωση αναγνώρισης τίτλων σπουδών ιδιωτικών πανεπιστημίων θα έχουμε παραβίαση του άρθρου 16. Άρα με βάση την ισχύουσα νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας αυτό είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να συμβεί. Άρα για να καταλήξουμε, η κυβέρνηση αυτή τη στιγμή έχει απέναντί της το γράμμα του συντάγματος πρώτον. Δεύτερον, την ομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας, όπως έχει διαμορφωθεί μέχρι αυτή τη στιγμή. Και τρίτον, θα μου επιτρέψετε να σας πω, την πλειοψηφία των συνταγματολόγων της χώρας. Οι περισσότεροι εκ των οποίων λένε, ανεξαρτήτως των πολιτικών τους απόψεων, θα θυμάστε ενδεχομένως τη δήλωση των 8, γράφαν οι άνθρωποι, ανεξαρτήτως των πολιτικών μας απόψεων, πολλοί από εμάς είμαστε υπέρ των ιδιωτικών πανεπιστημίων, αλλά δεν δεχόμαστε αυτά να ιδρυθούν κατά παράκαμψη του συντάγματος. Άρα επαναλαμβάνω, πρώτον γράμμα συντάγματος, δεύτερον νομολογία Συμβουλίου της Επικρατείας και τρίτον η άποψη των ειδικών κατά πλειοψηφία, όχι όλων προφανώς, επί του συνταγματικού δικαίου. Άρα επανέρχεστε ότι εδώ είναι πυρηνικό θέμα σε σχέση με το Σύνταγμα αρχικώς. Πέρα από την έκφασή του και την αποτύπωσή του στο χώρο τον ακαδημαϊκό. Εδώ έχει να κάνει με αυτό που είπατε, το κράτος δικαίου, αν υπάρχει. Θα σας έλεγα το εξής. Να προσθέσω καταρχήν και κάτι τέταρτο. Η κυβέρνηση επικαλείται, η κοινοβουλευτική πλειοψηφία επικαλείται και το ευρωπαϊκό δίκαιο. Μάλιστα. Επικαλείται απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου για την περίπτωση της Ουγγαρίας. Αλλά εδώ πέρα, στα τρία που σας είπα, να προσθέσω και το τέταρτο, ότι πρώτον και βασικότερο, η συνθήκη λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για να σας το πω με πιο απλά λόγια, το Σύνταγμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ορίζει τα εξής. Αρμοδιότητα για ζητήματα εκπαίδευσης έχουν τα κράτη-μέλη και όχι η Ευρωπαϊκή Ένωση. Από τη στιγμή λοιπόν
που υπάρχει, σας λέω και το άρθρο 165 στη Συνθήκη Λειτουργίας Ευρωπαϊκής Ένωσης, από τη στιγμή που υπάρχει αυτή η ρητή διάταξη, ότι τα ζητήματα εκπαίδευσης αποτελούν αρμοδιότητα των κρατών μελών, δεν είναι δυνατόν να επικαλούμαστε ευρωπαϊκό δίκαιο. Και σας ξαναλέω, κύριε Σαχίνη, το ευρωπαϊκό δίκαιο ισχύει εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Αν μπορούσαμε κατ' επίκληση, αν μπορούσε οποιαδήποτε πλειοψηφία κατ' επίκληση του ευρωπαϊκού δικαίου να έρθει και να ερμηνεύσει διαφορετικά το Σύνταγμα, θα μπορούσε να το κάνει. Και το 2008 και το 2019. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση ήμασταν τότε. Σωστό. Λοιπόν, και επίσης, σε ό,τι αφορά την απόφαση που επικαλούνται αρκετοί για την Ουγγαρία, ποια είναι η διαφορά? Η διαφορά είναι ότι δεν έχουμε ίδιο Σύνταγμα με την Ουγγαρία. Ότι το δικό μας Σύνταγμα, για λόγους ιστορικούς, κοινωνικούς, πολιτικούς, ιδεολογικούς, για όποιους λόγους θέλετε, αλλά ένα Σύνταγμα αποτελεί αποτύπωση συγκεκριμένων συσχετισμών, απόψεων σε μια δεδομένη ιστορική συγκυρία. Το δικό μας Σύνταγμα λέει αποκλειστικά από νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και απαγορεύεται η σύσταση από ιδιώτες. Σας το είπα και προηγουμένως, με συγχωρείτε, το επαναλαμβάνω. Άρα δεν μπορούμε να κάνουμε σύγκριση με άλλα συντάγματα τα οποία έχουν διαφορετικές διατάξεις. Γιατί κατά αυτόν τον τρόπο υποτιμούμε το δικό μας Σύνταγμα. Δεν μου λέτε, κύριε Κεσόπουλε, για να έρθω λιγάκι στο ζουμί. Αυτά, γιατί και αυτό που λέτε ζουμί είναι, αλλά ήθελα να σας ρωτήσω έτσι με το χέρι στην καρδιά και με πλήρη ειλικρίνεια. Υπηρετείτε το χώρο του Δημοσίου Πανεπιστημίου και από μια κρίσιμη θέση, γιατί ασχολείστε και με το συνταγματικό δίκαιο. Θέλω να σας ρωτήσω, οι ευθύνες της ακαδημαϊκής κοινότητας για το ρόλο, το χαρακτήρα και την πορεία που πήραν τα δημόσια πανεπιστήμια, που σχεδόν φοβικά, αμυντικά μείναν σε μια αδράνεια και ακινησία, εννοώ θεσμικά, με αποτέλεσμα να έρχεται σήμερα ή όποια κυβέρνηση και να απευθύνεται με έναν τρόπο, θα έλεγα τελείως αγοραίο, αλλά απευθύνεται, πιάνει, ότι κοίτα να δεις, θέλεις το παιδί σου να το σπουδάσεις, λεφτά δίνεις από την εποχή των λυκείων στα φροντιστήρια, μάλιστα, δώσε και κάτι παραπάνω και θα το πάρεις το πτυχίο. Πατάει όμως σε μια πραγματικότητα κοινωνική, την οποία φαντάζομαι αντιλαμβάνεστε. Θέλω να ρωτήσω, δεν υπάρχουν ευθύνες στη δημόσια ακαδημαϊκή κοινότητα? Κύριε Σαχίνη, να ξεκινήσουμε λίγο ευρύτερα. Το δημόσιο πανεπιστήμιο είναι κομμάτι, τμήμα του ευρύτερου δημόσιου τομέα. Ο οποίος δημόσιος τομέας, αυτό που με άλλα λόγια θα λέγαμε το κράτος πρόνοιας, ό,τι αφορά δηλαδή δημόσια παιδεία, δημόσια υγεία, κοινωνική ασφάλιση, μεταφορές, όλα αυτά τα ζητήματα, όλα αυτά τα θέματα μάλλον της πολιτικής, ξέρουμε ότι τα τελευταία χρόνια βρίσκονται σε μια διαδικασία αποδιάρθρωσης και απαξίωσης. Ενδεικτικά σας αναφέρω ένα από τα καλά που, αν θέλετε, εντός εισαγωγικών, δεν κακό να μηγές καλού λέμε, που έκανε αυτό το νομοσχέδιο, είναι ότι καθίσαμε και σκεφτήκαμε και οι πανεπιστημιακοί και οι φοιτητές πάρα πολύ πάνω στο θεσμό και τη λειτουργία του, κάναμε έρευνες και βγήκανε πολύ σημαντικά πορίσματα, έναν εκ των οποίων θα σας αναφέρω τώρα για να απαντήσω στο ερώτημά σας. Πολλά πανεπιστήμια της χώρας κάθισαν και μέτρησαν την επιχορήγησή τους την τελευταία 15ετία, δηλαδή από την οικονομική κρίση μέχρι σήμερα. Ξέρετε τι βρήκανε, κύριε Σαχίνη? Μείον 65%. Το διανοείστε αυτό που σας λέω? Τα πανεπιστήμια έχουν μείωση των πόρων τους κατά 65%. Τι σημαίνει αυτό? Αυτό σημαίνει ότι δεν έχουν πρώτον επαρκές ανθρώπινο δυναμικό και δεύτερον υλικούς πόρους. Για να σας το πω πιο συγκεκριμένα. Για πολλά χρόνια στο πανεπιστήμιο ίσχυε το 5-1. Αφού βγήκαμε από τα μνημόνια υποτίθεται ότι έχουμε επανέλθει στο 1-1, αλλά στην πραγματικότητα το ανθρώπινο δυναμικό των πανεπιστημίων διαρκώς φιλορροεί. Οι καθηγητές είναι ένας πληθυσμός ο οποίος διαρκώς γερνάει, και αν θέλετε αυτό που καταλαβαίνουμε και αντιλαμβανόμαστε είναι ότι όλα αυτά τα χρόνια από την οικονομική κρίση μέχρι σήμερα σφίγγει η στρόφιγγα, ούτως ώστε να απαξιωθεί το δημόσιο πανεπιστήμιο. Να σας πω και ένα συγκεκριμένο παράδειγμα. Μας λένε για εξωστρέφεια και για αριστεία. Φαντάζομαι είναι όροι που θα τους έχετε ακούσει. Λοιπόν, συχνά διοργανώνονται συνέδρια στο εξωτερικό. Σας λέω προσωπικό παράδειγμα, εγώ ο ίδιος. Έχω να πάω σε ένα συνέδριο στο εξωτερικό, το οποίο μπορεί να κοστίζει
χι χρήματα για να πας στην Ευρώπη ή στην Αμερική να παρουσιάσεις μια δουλειά και να έρθεις μετά στην Ελλάδα να πεις ότι συζήτησα σε ένα σοβαρό διεθνές φόρουμ. Και για να το κάνεις αυτό μπορεί να χρειάζεσαι 2.500-3.000 ευρώ για τα έξοδα του ταξιδιού. Όλοι οι συνάδελφοι από τα διεθνή πανεπιστήμια έχουν επιχορήγηση να συμμετέχουν σε αυτές τις διαδικασίες. Σε εμάς ξέρετε τι ισχύει. Ότι αν κάνεις δεύτερη αίτηση εντός τριετίας, έχεις αρνητική μοριοδότηση για να πάρεις τα χρήματα και να πας να παρουσιάσεις τη δουλειά σου και την έρευνά σου σε ένα διεθνές συνέδριο. Αυτή είναι η κατάσταση των δημόσιων πανεπιστημίων τα τελευταία 15 χρόνια. Και θα σας πω και ένα ακόμη παράδειγμα. Τώρα με συγχωρείτε, σας κουράζω, αλλά. Όχι, παρακαλώ. Νομίζω ότι είναι μια καλή αφορμή αυτό το νομοσχέδιο για να τα συζητήσουμε και να ξέρει και η κοινωνία τι αντιμετωπίζουμε. Λοιπόν, για να είσαι ένας σοβαρός επιστήμονας, πρέπει να έχεις πρόσβαση στην πληροφορία, στην έρευνα, στην επιστήμη. Αυτό τι σημαίνει? Ότι μια βιβλιοθήκη πρέπει να έχει περιοδικά. Τα οποία, επιστημονικά περιοδικά. Τα οποία να ανανεώνει, να πληρώνει συνδρομές, για να μπορούν οι πανεπιστημιακοί, οι φοιτητές, οι ερευνητές, όλο το προσωπικό της πανεπιστημιακής κοινότητας, να παρακολουθεί τις εξελίξεις στην επιστήμη. Ξέρετε, κύριε Σαχίν, τι συμβαίνει τα τελευταία χρόνια? Κόβονται οι συνδρομές, γιατί δεν έχουμε χρήματα να τις πληρώνουμε. Λοιπόν, αυτή είναι η κατάσταση στο δημόσιο πανεπιστήμιο. Και αν θέλετε, το ξαναλέω, το είπα και εισαγωγικά, είναι κομμάτι μιας συνολικής προσπάθειας απαξίωσης οτιδήποτε δημοσίου. Δείτε τι γίνεται στα νοσοκομεία, δείτε τι γίνεται στην υγεία, δείτε τι γίνεται στις μεταφορές, στην ενέργεια κλπ. Θέλω, κύριε Κεσόπουλε, πριν σας αποχαιρετήσω, να σας ρωτήσω. Υπάρχει συζήτηση για τα μη κρατικά, μη κερδοσκοπικά πανεπιστήμια. Εγώ βεβαίως δυσκολεύομαι να αντιληφθώ πως είναι μη κρατικά, μη κερδοσκοπικά και θα έρθει κάποιος εδώ πέρα να κάνει χορηγία δωρεά, να ανοίξει πανεπιστημιάρα, χωρίς κέρδος. Αλλά εν πάση περιπτώσει, αν είναι αυτό, το κρίσιμο ερώτημα εδώ είναι το εξής. Υπάρχει διασφάλιση σε αυτό το νομοσχέδιο στο δημόσιο πανεπιστήμιο ή είναι απλά στον τίτλο? Κατά τη γνώμη μου όχι. Αλλά ακόμη και αν υποτεθεί ότι υπάρχει αυτή η διασφάλιση, καταρχήν να σας πω ότι το νομοσχέδιο έχει πάρα πολλά κενά σε ό,τι αφορά τη λειτουργία των ιδιωτικών πανεπιστημίων. Αλλά ακόμη και αν δεχτούμε ότι υπάρχει αυτή η διασφάλιση, από τη στιγμή που ανοίγει αυτή η πόρτα, καταλαβαίνετε ότι με μια επόμενη νομοθέτηση μπορεί πάρα πολύ εύκολα να αρθεί οποιοδήποτε περιορισμός. Δηλαδή, εφόσον ψηφιστεί αυτό το νομοσχέδιο, νομίζω ότι από εκεί και πέρα είμαστε σε αχαρτογράφητα νερά ως προς τις διαδικασίες που θα δούμε να εκτυλίσσονται το τελευταίο διάστημα. Κύριε Σαχίνη, πριν κλείσουμε, ήθελα να πω και κάτι τελευταίο, αν έχουμε ένα λεπτό. Βεβαίως. Λοιπόν, όπως είπατε, είμαι μέλος της Διοικούσας Επιτροπής της ΠΟΣΔΕΠ. Η ΠΟΣΔΕΠ είναι η Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού. Στην ΠΟΣΔΕΠ συμμετέχουν παρατάξεις, οι οποίες παρατάξεις είναι και πολιτικά και ιδεολογικά προσανατολισμένες από όλο το φάσμα. Είναι δεξιές, κεντρώς, αριστερές κλπ. Πρέπει να σας πω ότι οι αποφάσεις της ΠΟΣΔΕΠ τον τελευταίο 1,5 μήνα που αφορούν τη συμμετοχή σε απεργία, τα ψηφίσματα τα οποία λένε ότι το νομοσχέδιο είναι αντισυνταγματικό, όλες αυτές οι διαδικασίες και οι κινητοποιήσεις είναι ομόφωνες. Λαμβάνεται ομόφωνη απόφαση και μάλιστα με πλειοψηφία στην ΠΟΣΔΕΠ, σημειώστε το σας παρακαλώ, η οποία είναι φιλική προς την κοινοβουλευτική πλειοψηφία. Άρα θέλω να πω ότι η πανεπιστημιακή κοινότητα αυτή τη στιγμή στο σύνολό της, και πιστέψτε με, δεν είναι συντεχνιακό το αίτημα. Το αίτημα έχει να κάνει με την αγωνία για το μέλλον του Δημοσίου Πανεπιστημίου και για την τήρηση και την υπεράσπιση του Συντάγματος. Η πανεπιστημιακή κοινότητα, λοιπόν, όλο το τελευταίο διάστημα, πλειοψηφικά, δεν θα πω απόλυτα ούτε καθολικά, προσπάθησε, έκανε ό,τι μπορούσε αφενός να ενημερώσει την κοινωνία και αφετέρου να προβάλλει όσες αντιστάσεις μπορούσε να προβάλλει στη διαδικασία ψήφισης αυτού του νομοσχεδίου.
Κύριε Κιασόπουλε, πριν σας αποχαιρετήσω, θέλω να σας θέσω και ένα σκεπτικό. Και θα είχε ενδιαφέρον η τοποθέτησή σας, ειλικρινά σας το λέω. Κοιτάξτε, θεωρώ ότι η ιστορία δεν απευθύνεται όπως κακώς λέγεται στους έχοντες και κατέχοντες να πληρώσουν για να στείλουν τα παιδιά τους σε αυτά τα πανεπιστήμια. Αυτοί θα εξακολουθήσουν να τα στέλνουν στα πανάκριβα του εξωτερικού πανεπιστήμια. Κατά τη γνώμη μου απευθύνεται στη μεσαία και μικρομεσαία τάξη που είτε έχει ένα μικρό κομπόδεμα είτε θα κάνει να μην πω τι παξιμάδι. Το καταλάβαν όλοι, για να σπουδάσει το παιδί να πάρει ένα πτυχίο. Άλλο αυτό θέμα. Το ερώτημα το δικό μου είναι το εξής. Αποδεχτήκαμε και εννοώ και η πανεπιστημιακή κοινότητα χωρίς να θίξει επί το δάκτυλο των τύπων των ύλων να βάλει δηλαδή μια σειρά ζητήματα που ξεκινούν στη διάρθρωση εκπαιδευτικά από κάτω προς τα πάνω. Δηλαδή, το λύκειο απονεκρώθηκε. Η μέση εκπαίδευση φροντιστηριοποιήθηκε, ιδιωτικοποιήθηκε δηλαδή. Η βαθμοθυρία έγινε ευθυσμός. Το ψυχικό και οικονομικό κόστος στην οικογένεια είναι αδιανόητο. Η παραπαιδεία ανθεί. Η παπαγαλία έγινε εξάρτηση. Οι δραστηριότητες των παιδιών καθορίζουν καθολικά τη ζωή των περισσότερων ελληνικών οικογενειών. Δεν ξέρω κανένα να πήρε πτυχίο αγγλικά στο σχολείο. Τα παίρνει στο φροντιστήριο. Το πιο καθοριστικό τέλος, κατά τη γνώμη μου, είναι ο τρόπος εισαγωγής στο πανεπιστήμιο. Η κρεατομηχανή των όντως αδιάβλητων πανελλήνιων, να το ξεκαθαρίσω αυτό, που αποτελεί τον απόλυτο τροχονόμο εισαγωγή στα ΕΗ. Δεν είδα κανένα ΕΗ να λέει: εγώ τόσους θέλω φέτος να πάρω, τόσους δύναμη να πάρω. Και με εξαίρεση τις σχολές υψηλής ζήτησης, η συντριπτική πλειοψηφία των μαθητών περνάει σε σχολές που δεν επιθυμεί. Οπότε θα αρχίσει να σκέφτεται η ελληνική οικογένεια, θέλω να το ακούσετε αυτό, το εξής. Αν είναι να στείλω το παιδί μου, και εδώ θα την πατήσουν τα περιφερειακά πανεπιστήμια κυρίως, στο Ηράκλειο, στο Ρέθυμνο που εσείς υπηρετείτε, και να μου στοιχίζει ο Κούκος Αηδόνη στο δημόσιο πανεπιστήμιο, με 3 χιλιάρικα παραπάνω θα το έχω μέσα στο σπίτι και θα παίρνει το πτυχίο από ιδιωτικό κολέγιο που θα έχει γίνει πανεπιστήμιο. Καταλάβατε. Με 3 χιλιάρικα δεν είμαι σίγουρος τι πτυχίο μπορεί να πάρει. Παραπάνω είπα από το budget που θα έχει υπολογίσει. Μην κολλήσετε στα 3 χιλιάρικα. Ναι. Το σκεπτικό θέλω να μου πείτε. Να σας πω το εξής. Καταρχήν, πριν σας πω το σκεπτικό, να σας πω ότι στις αγγλοσαξονικές χώρες η φούσκα των φοιτητικών δανείων είναι κάτι αντίστοιχο με τη φούσκα των ακινήτων. Έχετε δίκιο. Δηλαδή είναι υπερχρεωμένα νοικοκυριά τα οποία δεν είχαν να σπουδάσουν τα παιδιά τους, πήραν δάνεια, χρωστάνε αυτή τη στιγμή τα μαλλιά της κεφαλής τους, σας μιλάω για δισεκατομμύρια λίρες και δισεκατομμύρια δολάρια, και είναι φούσκες οι οποίες επίκειται να σκάσουν. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο, συγγνώμη, θα χρησιμοποιήσω τη λέξη. Πρόκειται για υποκρισία. Δηλαδή, από τη μία έχουμε την ελάχιστη βάση εισαγωγής. Γνωρίζετε την ελάχιστη βάση εισαγωγής. Βεβαίως. Η οποία τι μας λέει? Μας λέει το επιχείρημα της αριστείας. Ότι δεν θέλω άλλους φοιτητές στα δημόσια πανεπιστήμια, και έχουμε και κραυγαλαία παραδείγματα περιπτώσεων ανθρώπων οι οποίοι θέλανε να μπουν στην αρχιτεκτονική, είχαν 17.000 μόρια και μείνανε εκτός γιατί στο σχέδιο είχαν 0,2 λιγότερο από την ελάχιστη βάση εισαγωγής, η οποία πετσόκοψε θέσεις από δημόσια πανεπιστήμια. Λοιπόν, και ταυτόχρονα ανοίγει η πόρτα, εντάξει, ίσως δεν είναι πολύ εύχη η λέξη, σε πελάτες ιδιωτικών πανεπιστημίων, με το αφήγημα περί αριστείας να το ξεχνάμε και να το βάζουμε σε δεύτερη μοίρα. Λοιπόν, θέλω να πω ότι εδώ, αν καθίσουμε και σκεφτούμε συλλογικά ως κοινωνία τι θέλουμε, η δική μου απάντηση θα ήταν: θέλουμε ένα κράτος πρόνοιας, το οποίο πώς χτίζεται, πώς οικοδομείται με αναδιανομή. Αυτός είναι ο τρόπος με τον οποίο οικοδομήθηκε το κράτος πρόνοιας στη δυτική τουλάχιστον Ευρώπη από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και μετά, με υψηλούς φόρους, να μην δαιμονοποιούμε την έννοια των φόρων στην κερδοφορία του κεφαλαίου και στα ανώτερα οικονομικά στρώματα, και μέσω λοιπόν της αναδιανομής το κράτος πρέπει να έχει πόρους ώστε να δημιουργεί θεσμούς εν προκειμένου δημόσια πανεπιστήμια τα οποία μπορούν να υποδέχονται όσο το δυνατόν περισσότερους φοιτητές οι οποίοι να μπορούν να σπουδάσουν. Αν αυτό το απαξιώσουμε και το υποκαταστήσουμε από ιδιωτικά πανεπιστήμια, τα οποία βλέπουν την εκπαίδευση ως προϊόν προκειμένου να επενδύσουν και να κερδοσκοπήσουν, έχω την εντύπωση ότι ακολουθούμε μια πορεία
η οποία είναι εντελώς λανθασμένη. Σε μία άλλη εκπομπή μπορούμε να κάνουμε τη συζήτηση και για το αντικείμενο των σπουδών. Δηλαδή το πώς γίνεται η έρευνα, το πώς γίνεται η διδασκαλία, τι ερευνούμε, τι ψάχνουμε, ποιος είναι ο σκοπός του Δημοσίου Πανεπιστημίου όταν ερευνά και ποιες κοινωνικές ανάγκες θέλει να υπηρετήσει και ποιος είναι ο προσανατολισμός των ιδιωτικών πανεπιστημίων όπως φανταζόμαστε ότι θα είναι αυτά που θα ιδρυθούν στη χώρα. Ας μη φαντάζονται οι ακροατές μας ότι μιλάμε για ελληνικά Harvard και ελληνικά Yale. Το επίπεδο θα είναι χαμηλό. Σας λέω μόνο ως παράδειγμα ότι αυτή τη στιγμή τα καλύτερα ελληνικά δημόσια πανεπιστήμια είναι στις θέσεις 100, 150, 200 παγκοσμίως και το καλύτερο ιδιωτικό είναι στη θέση 5.000. Για να έχουμε μία αίσθηση και σε ό,τι αφορά την ποιότητα των σπουδών και το αντίκρισμα ενδεχομένως στην αγορά εργασίας. Αλέξανδρος Κεσόπουλος, θέλω να τον ευχαριστήσω. Αντί επιλόγου, διαβάζω ξανά να τα ακούσει και ο κύριος Κεσόπουλος το μήνυμα που έστειλε ο καθηγητής παθολόγου ανατομίας από τη Ρώμη, ο κύριος Γιαννικάκης, Χανιώτης στην καταγωγή, από το Πανεπιστήμιο Πιασέντζα, ο οποίος λέει: ποιο άραγε ιδιωτικό πανεπιστήμιο θα δεχόταν να προσλάβει ένα νεαρό ερευνητή με κύριο αντικείμενο της έρευνάς του τη μελέτη της μαθηματικής συνάρτησης που περιγράφει την κίνηση των μεταναστευτικών πουλιών το φθινόπωρο πάνω από τη Ρώμη? Αυτό το έκανε δημόσιο πανεπιστήμιο, αυτή την έρευνα στήριξε και 40 χρόνια μετά οι μελέτες έφεραν το βραβείο Νόμπελ Φυσικής στο Τζιόρτζιο Παρίσι το 2021 από το Πανεπιστήμιο Σαπιέντζα της Ρώμης. Είναι αυτό που είπατε για την έρευνα. Είναι ο σκοπός της έρευνας και η σύνδεσή της με τις κοινωνικές ανάγκες. Κύριε Σαχίνη, ένα δημόσιο πανεπιστήμιο, αν κρίνει ότι πρέπει να εξυπηρετηθεί μια κοινωνική ανάγκη, να ψαχτεί να βρεθεί ένα φάρμακο, σας λέω, ακόμη και αν η έρευνα διαρκέσει 15-20 χρόνια, θα την κάνει. Ο ιδιώτης, ο οποίος θέλει κερδοφορία αύριο το πρωί, θα προσανατολιστεί σε έρευνα η οποία μπορεί να το αποφέρει κέρδη. Αυτά ενδεχομένως δεν είναι του παρόντος και ενδεχομένως δεν αφορούν την οικογένεια η οποία μετράει το μπάτζετ της για να στείλει ένα παιδί να σπουδάσει. Αλλά ξαναλέω, ας σκεφτούμε ως κοινωνία ποιον θεσμό πανεπιστημίου θέλουμε και αν θέλουμε ένα δημόσιο πανεπιστήμιο το οποίο πέραν όλων των άλλων θα είναι στην υπηρεσία της κοινωνίας και των αναγκών της. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Κεσόπουλε. Θα τα ξαναπούμε. Καλή σας ημέρα. Δεν σταματάει εδώ το θέμα με την ψήφιση ενός νομοσχεδίου. Καλημέρα σας. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία, κύριε Σαχίνη.